Εδώ και χρόνια έχει να γίνει αυτό. Είναι η πρώτη φορά εδώ και χρόνια που έχουμε μείνει απλήρωτοι εδώ και 2-3 μέρες πάνω από το χρονοδιάγραμμα, που είναι πολύ σοβαρό, πάρα πολύ σοβαρό για τα φαρμακεία, γιατί όλοι οι φαρμακοποιοί έχουν κόψει ήδη επιταγές, ξέροντας εδώ και χρόνια ότι πληρώνονται στο τέλος του μήνα και δεν πληρώθηκαν τώρα. Πολλές επιταγές θα κοκκινήσουν χωρίς να φταίνε οι συνάδελφοι, θα μπουν δηλαδή σε οικονομικές περιπέτειες. Τώρα εξηγήστε μας λίγο. Θα υποστούν και το χαράτσι των τραπεζών. Ναι. Θα υποστούν και το χαράτσι των τραπεζών το άδικο για την καθυστέρηση. Τι θα σημαίνει, εξηγήστε μας λίγο, τι χρήματα είναι αυτά και τι θα σημαίνει. Αυτό σημαίνει το εξής. Κοιτάξτε, για τον κόσμο αυτό σημαίνει ότι αν ξεκινήσουμε τώρα με αυτό το ανησυχητικό δείγμα και μπούμε σε καθυστερήσεις πληρωμών έστω και λίγες ημέρες, τότε κάποια φαρμακεία, πολλά φαρμακεία θα έχουν πρόβλημα, θα δυσλειτουργήσουν και έτσι θα έχει πρόβλημα να παίρνει ο κόσμος τα φάρμακά του, παιδιά. Γιατί εμείς αυτά τα χρήματα δεν είναι δικά μας. Παίρνουμε αυτά τα χρήματα για να πληρώσουμε τα φάρμακα που είχαμε πάρει τους προηγούμενους μήνες, ώστε να μπορούμε να πληρώσουμε τα έξοδα του φαρμακείου, να συνεχίσουν να είναι ανοιχτά τα φαρμακεία και να αγοράσουμε φάρμακα να δώσουμε αύριο και μεθαύριο. Είναι πάρα Άρα πολύ αυτά σοβαρό. Είναι, αυτά, συγγνώμη, αυτά είναι τα χρήματα επιστροφών ουσιαστικά που πληρώνεστε εσείς κανονικά από το κράτος. Η συμμετοχή, ας πούμε, που λέμε. Εμείς παίρνουμε τα χρήματα αυτά από το κράτος για να πληρώσουμε και εμείς τις υποχρεώσεις μας να πάρουμε φάρμακα για την επόμενη μέρα και να δώσουμε τα έξοδά μας. Τα πληρώνετε από την τσέπη σας τα φάρμακα. Διαφορετικά. Όταν καθυστερούν τα χρήματα από τον ΕΟΠΗ. Ναι. Και πού θα τα βρούμε όμως τα λεφτά. Για πόσα λεφτά μιλάμε, τώρα που έγινε η καθυστέρηση. Μιλάμε για κοντά στα 160 εκατομμύρια ευρώ χοντρικά είναι. 150 με 60 είναι ένα τρέχον μήνας. Είναι ζωτικό αυτό το πράγμα. Είναι το αίμα των φαρμακείων αυτό. Το πρόβλημα και εδώ που προέκυψε σε συγκεκριμένη περίπτωση. Καταλάβαμε γιατί γίνεται αυτή η καθυστέρηση. Κοιτάξτε, έχουμε μία ενημέρωση γιατί έγινε αυτή τη φορά η καθυστέρηση. Ενώ όλη η διαδικασία τηρείται όλα αυτά τα χρόνια μια χαρά, γιατί είναι μια πολύπλοκη διαδικασία, αυτή τη φορά φαίνεται ότι κάποιο τμήμα, το τμήμα οικονομικών του Υπουργείου Υγείας, το οποίο προϊστάμενος είναι κάποιος κύριος Κομματάς Θεόδωρος, δεν ξέρω για ποιο λόγο, προέβησαν σε κάποιες περίεργες, δυσκίνητες, για πρώτη φορά γραφειοκρατικές διαδικασίες, οι οποίες προκάλεσαν αυτή την αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Εμείς όμως δεν στεκόμαστε μόνο σε αυτό. Αυτός ο υπάλληλος από μόνος του πήρε μια απόφαση και άλλαξε τις διαδικασίες. Τι να σας πω, αυτό οφείλουν οι αρμόδιοι προϊστάμενοι του. Σε ποιο Υπουργείο είπατε είναι? Να μην έχουν καν. Στο Υγείας. Στο Υπουργείο Υγείας. Στο Υπουργείο Υγείας. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Προσέξτε, αυτό είναι το πρώτο ανησυχητικό. Υπάρχει και ένα άλλο το οποίο είναι εξίσου σοβαρό. Για πείτε το. Εμένα οι συνάδελφοι, εμάς οι συνάδελφοι μας ρωτάνε το εξής. Παιδιά, τώρα έγινε αυτό το πράγμα το οποίο είναι από μόνο του πολύ ανησυχητικό και ήδη έπαθε ζημιά ο κλάδος από αυτό. Θα συνεχίσουμε αυτή τη δουλειά όμως και τον Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο τους επόμενους μήνες που έρχονται. Γιατί ξέρουμε ότι υπάρχει στέρηση εσόδων στον ΕΟΠΗ. Η αλήθεια είναι ότι ξυπνάνε μνήμες τώρα. Ότι ζορίζονται τα πράγματα. Και σου λέει πώς γινόταν παλιά που είχαν να πάρουν 6 μήνες τα λεφτά του σε ένα χρόνο. Αυτό σημαίνει και για τον κόσμο που δεν είναι φαρμακοποιοί. Γιατί αυτό μας αφορά όλους. Ότι μπορεί κάποια φάρμακα να μην υπάρχουν, μπορεί να μην μπορούν οι φαρμακοποιοί να τα πάρουν, να τα πληρώσουν από την τσέπη τους. Οπότε καταλαβαίνετε είναι φαύλος κύκλος. Έχουμε ερωτήματα. Θα πάει ντόμινο αυτό το πράγμα. Θα πάει ντόμινο αυτό. Καλά, μην είμαστε μάντης κακών, κύριε Δαγκρέ. Μην είμαστε μάντης κακών. Ας μείνουμε στο γεγονός ότι τώρα θα ξεμπλοκάρει αυτή η ιστορία. Υπάρχει όμως πολύ μεγάλη ανησυχία στον κλάδο. Μας ρωτάνε φίλοι φαρμακοποιοί. Κύριε Δαγκρέ, ακούστε με λίγο. Μας ρωτάνε φίλοι φαρμακοποιοί γιατί λέει τα φαρμακεία δεν έχουν μπει ακόμα στις πληττόμενες επιχειρήσεις. Ενώ κάποιες φαρμακοποθήκες. Αυτό είναι. Έχουν μπει, λέει. Γιατί κλείσαν τα φαρμακεία. Είναι μια μεγάλη απορία που την έχουμε όλοι. Εμείς αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι στην κρίση του κορονοϊού, παρόλο που μείναμε ανοιχτοί, υπήρχε μια μεγάλη πτώση τζίρου, αλλά υπήρχε επίσης και μια μεγάλη έκθεση των συναδέλφων, γιατί ήμασταν στην ουσία οι πιο προσβάσιμοι υγειονομικοί. Δεν μας προστάτευσε κανένας, δεν βγήκανε μέτρα υπέρ μας. Πολλοί βάλανε από την τσέπη τους λεφτά για να θωρακίζουν τα φαρμακεία εκτάκτως για τον κορονοϊό. Μας αγνόησαν στα μέτρα στήριξης της δουλειάς που κάναμε και του κινδύνου που εκτεθήκαμε και τώρα έρχονται κιόλας και μας κάνουν και αυτό το καψόνι, το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό και δεν ξέρουμε και τι θα γίνει. Αυτά τα λεφτά πότε θα τα πάρετε τώρα, κύριε Δαγκρέ, πότε θα τα πάρετε αυτά τα λεφτά? Κανονικά έπρεπε να έχουμε πληρωθεί ήδη, λένε ότι θα πάρουμε σήμερα τα χρήματα. Η ζημιά όμως ήδη έχει γίνει. Ναι. Έχουν χαθεί πολλά χρήματα από φαρμακοποιούς. Κάποιοι φαρμακοποιοί μπήκαν σε περιπέτειες με τους πιστωτές τους γιατί είναι επιταγές. Άρα η ζημιά ήδη έχει γίνει. Και δεν ξέρουμε τι θα γίνει στο μέλλον.
Μάλιστα. Γιατί υπάρχουν συνάδελφοι, εγώ το λέω τρίτη φορά. Δαγκρέ, εδώ θα είμαστε. Εμείς θα το παρακολουθήσουμε. Βλέπετε ότι έχουμε άμεση αντίδραση. Ό,τι υπάρχει, τουλάχιστον να διορθώνεται γρήγορα όταν οφείλεται σε γραφειοκρατία, εφόσον υπάρχουν τα λεφτά από την πολιτεία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Δαγκρέ. Καλή σας ημέρα.